Η πρώτη φορά που συνάντησα τη Μίνα Ορφανού ήταν το 2010, λίγο πριν κερδίσει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Στρέλα. Είναι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να φοβάται ή να προσποιείται. Η Μίνα είναι η πρώτη τρανς γυναίκα στην Ελλάδα που κέρδισε μια ευρύτερη αποδοχή, δείχνοντας ένα διαφορετικό δρόμο σε μια κοινωνία που συνηθίζει να γυρίζει την πλάτη της σε ό,τι νιώθει ξένο. Έχουμε έρθει να τη συναντήσουμε. Ναι, ανέβα. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Σε φάση relax αυτή τη στιγμή και σε μια φάση προβών με μια μικρή διακοπή. Για πες μου λίγο αυτή την παράσταση που ετοιμάζεται. Είναι ένα έργο του Τσιπιανίτη, του Αντώνη, Καταραμένες. Ήταν ένα έργο που ήταν να το κάνω πριν 3 χρόνια και κάτι έγινε και δεν ολοκληρώθηκε. Και πάλι ξαναπροτάθηκε η πρόταση να είμαι μέσα, αλλά αντίστοιχα. Δεν θα κάνω την ωραία Ελένη, θα κάνω την Αντιγόνη. Όπου κάνεις μια ιδιαίτερη εκδοχή της Αντιγόνης. Είναι κωμωδία το έργο. Κωμωδία, ναι, μαύρη κωμωδία. Δηλαδή. Μαύρη κωμωδία. Τι κάνεις ακριβώς εκεί πέρα? Η ποδιό με την Αντιγόνη, το οποίο είναι πολύ του ρομαντισμού. Τις αρέσουν οι γυναίκες. Μάλιστα. Και δεν έχω κάνει κανένα φόνο. Αντιθέτως με την Κλυτεμνίστρα, με τη Μίδια και με την... Που είναι οι υπόλοιπες ηρωίδες που... Ναι, που έχουν φωνεύσει και τα παιδιά τους και την οικογένειά τους. Σου αρέσει η εμπειρία του θεάτρου? Πολύ. Το θέατρο για μένα είναι πιο τέχνη απ' όλα. Τι προτιμάς? Θέατρο. Θέατρο? Ναι. Και από τον κινηματογράφο? Και ο κινηματογράφος μου αρέσει, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε προτάσεις, ας μείνουμε στο θέατρο. Τα βλέμματα που πέφτουν πάνω σου στο θέατρο, που είναι τόσο άμεσο, σε δυσκόλεψαν καθόλου? Όχι καθόλου. Ίσα-ίσα που μπορώ να σου πω ότι όταν έχω καλέσει δικό μου κόσμο, βασικά έχω δουλέψει μέχρι στιγμής σε θέατρα που είναι το πολύ μέχρι 250 θέσεις. Ναι. Μέχρι εκεί. Όταν έχω καλέσει δικό μου κόσμο, επί τόπου το μάτι μου είναι γαρίδα πάνω από τη σκηνή και βλέπω ποιοι έχουν έρθει και ποιοι δεν έχουν έρθει. Είμαι πολύ παρατηρητική, τα βλέπω όλα. Νιώθεις δημιουργική αυτή την περίοδο? Ναι. Η ζωή σου πώς άλλαξε μετά την αναγνωρισιμότητα που προέκυψε τόσο από την Στρέλα και μετά από την τηλεόραση? Λοιπόν, εντάξει, δεν άλλαξε, γιατί όταν λέμε αλλαγή θεωρούμε, δηλαδή μέσα σε πλαίσια, ότι πρέπει να έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή. Mm-hmm. Εγώ είμαι η ίδια, δηλαδή και στο στυλ μου, και στην εμφάνισή μου και στο πώς με προσεγγίζει ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Σε σταματάνε στον δρόμο? Με σταματούσανε. Ξέρεις, η τηλεόραση είναι κράκτης. Είναι η καλύτερη διαφήμιση mm-hmm. προσώπου και δουλειάς. Δηλαδή όσο ήταν το σίριαλ, ναι, λογικό είναι να με βλέπουν, αλλά όσο ήταν και το σίριαλ ήμουνα και εξωτερικά και ο ρόλος που έβγαινα και έξω για π.χ. να πάω σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο. Ναι, ήσουν και τα δύο. Ναι, ήμουνα δηλαδή ο ρόλος. Ήταν το μαλλί, ναι, το χρώμα, ήταν όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εκτότε με το που σταμάτησε το σίριαλ, ξαναεπανέφερα το χρώμα των μαλλιών μου σε αυτή οπότε τη φάση. Οπότε χάνεται η εικόνα που ξέρουν. Χάνεται η εικόνα του μακιγιάζ. Και δηλαδή αν πω αλλαγή, τίποτα. Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που σου έχει πει κάποιος άγνωστος? Έτσι που έτυχε να σε σταματήσει και... Να σε καλά, έχουμε γελάσει πάρα πολύ με σένα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τον κόσμο να γελάει. Πολύ. Πολύ, από τα πιο σημαντικά. Βέβαια. Σε ενδιαφέρει να σε συμπαθείς? Με ενδιαφέρει να μην έχω εχθρούς. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε συμπαθείς σε όλους, γιατί με το που βλέπουμε μία φάτσα, καμιά φορά κρίνουμε λάθος. Βλέπουμε ένα ξινομούρι και λέμε πω θα είναι πολύ σκατά άνθρωπος. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιο καλός από ότι είναι ένας γλυκοπρόσωπος. Μου έχει τύχει πολλές φορές. Πόσο χρόνο σου παίρνει για να κόψεις κάποιον που έχεις απέναντί σου? Μέχρι να μου κλέψουν κάτι, μέχρι να μου πούνε ψέματα. Αδίνησε ένα περιθώριο. Ξέρεις γιατί? Εγώ όταν κάνω παρέα, δηλαδή γνωριστούμε, δεν θέλω να είμαι καθόλου καχύποπτη, δύσπιστη.
και να βάζω σκέψεις στο μυαλό μου ότι αν μπει στο σπίτι μου μπορεί να μου κλέψει κάτι, μπορεί να μου πάρει τον γκόμενο, μπορεί να μου ρίξει κάτι μέσα στο φαγητό, καταλαβες. Γιατί πλέον ζούμε σε μια είμαστε εμείς οι άνθρωποι πλέον σε μια ανθρωπότητα που δεν έχουμε όρια. Mm-hmm. Δηλαδή ζηλεύουμε ακόμα και την μία μαύρη τρίχα που μπορεί να έχει ένα κεφάλι λευκό. Καταλαβες, είμαστε πολύ ζηλιάρδες σαν άνθρωποι. Αντιθέτως με τα ζωάκια του Θεού. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Δεν είμαι δύσπιστη, σε κάνω παρέα, κάνω τον οποιοδήποτε παρέα και μετά την παθαίνω. Δηλαδή μπορεί να έχω 2 χρόνια φιλία και να με κλάσει γιατί ο γκόμενός της έχει πει ότι δεν γουστάρω να κάνεις παρέα γιατί η Μίνα είναι τρανς. Σου έχει συμβεί αυτό. Ναι. Και πώς νιώθεις όταν σου βάζουν τέτοιου τύπου ταμπέλες. Στα ουά μου. Θα κάτσω εγώ να παρακαλέσω ποιο θα έχω φίλο. Τι λες καλέ. Όποιος θέλει με κάνει παρέα για αυτό που είμαι και για αυτή που είμαι. Και νομίζω ότι όποιος με κάνει παρέα δεν θέλει να σκέφτεται ότι έχει να πάρει από μένα, έχω να πάρω από εκείνον. Περνάμε ωραία, άμα τσακωθούμε να τα ξαναβρούμε. Δηλαδή υπάρχει μια λογική. Τι τύπου ταμπέλες σου έχουν βάλει. Μ' αρέσουν οι σοκολάτες. Αυτό τι. Τι ταμπέλα ρε εσύ. Άλλος με κάνει παρέα γιατί γουστάρει να με κάνει παρέα και άλλος δεν γουστάρει να κάνει παρέα με τον Πακιστανό, με τον Τούρκο, με τον Αλβανό, με τις τρανς, με τους γκέι. Με κάποιον που είναι λίγο διαφορετικός. Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή άμα το πάρουμε έτσι και ο straight για μένα είναι πολύ διαφορετικός και πρέπει να του βάλω μια ταμπέλα και να του λέω straight. Καταλαβαίνεις και όχι Γιάννη, Μαρία, οτιδήποτε. Εσύ γενικά αποφεύγεις να βάζεις ταμπέλες, δηλαδή. Δεν βάζω ταμπέλες. Ταμπέλες έχουν τα μαγαζιά μόνο και τα μέρη που πρέπει να τα δεις για να ξέρεις που πας. Νιώθεις ότι έχεις... Sorry, να σας κόψω. Ναι. Κόβουμε. Τις λέω να κάνουμε τη συνέντευξη μέσα στο κρεβάτι, ξαπλωμένες, και μετά να έρθουν στο μπαμ τρεις μαύροι. Και τις λέω ότι είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Σιγά δηλαδή, μπορεί, θα κλείνουμε τις κουρτίνες και θα νομίζω... Γιατί, την πίνω ημέρα τσάι, δεν γαμιούνται. Πίνω τσάι. Δεν μπορώ. Δηλαδή είναι πολιτισμικό τώρα. Πάμε πίσω. Και οι Αγγλίδες πίνουν τσάι και λένε 1 η ώρα το μεσημέρι. Hello, second please. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι, τώρα σε έπιασε ο κόλλος. Μας έχεις γαμίσει τόση ώρα για να πάμε πλάνα. Νιώθεις σαν να έχεις ζήσει πολλές ζωές. Ναι, είχα πει μια χαζομάρα ότι έχω ζήσει αρκετές ζωές. Τελικά τίποτα δεν έχω ζήσει. Μια ζωή μας έχει δώσει ο Θεός και αυτή θα μας την πάρει πίσω. Το πότε δεν το ξέρουμε. Σε πάω λίγο πίσω τώρα. Πόσο πίσω. Δεν χωράω. Σε πάω πολύ πίσω. Ναι. Πώς φανταζόσουν τη ζωή σου όταν ήσουν παιδί. Μια πολύ ωραία γυναίκα που να ασχολούμαι με τους πίνακες μου. Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν είχα ιδέα το τι θα έρθει. Νιώθεις ταραλέα. Πολύ. Γιατί. Γιατί έχω δύναμη. Πώς το έχεις καταλάβει αυτό για τον εαυτό σου. Εντάξει, το έχω καταλάβει, έχω δύναμη. Πού τη χρειάστηκες αυτή τη δύναμη και την παντού, βρήκες. Πρώτα απ' όλα για την επιλογή μου. Είχε κόστος αυτό. Ψυχικό θα έλεγα πιο πολύ. Τα λεφτά πάνε και έρχονται. Λεφτά δηλαδή μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή όσα λεφτά θέλει. Τι θα συμβουλεύεις ένα πιτσιρικά που μπορεί αυτή τη στιγμή να περνάει μια αντίστοιχη φάση με αυτή που παίρνεις εσύ όταν ήσουν ένα παιδί. Ας κάνει την επιλογή του και να μην παίρνει γνώμες αλλωνών. Και ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας γονιός. Είναι 2 τα λάθη. Το παιδί που δεν ανοίγεται στο γονιό και ο γονιός που δεν ανοίγεται στο παιδί. Γιατί όταν ο γονιός είναι λίγο ο αυστηρός γονιός που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, εκεί μπλοκάρει τον άλλον. Ώστε να θέλει να σου μιλήσει, να σου πει το πρόβλημά mm-hmm. του. Όταν όμως ο γονιός είναι free και το παιδί, γιατί δεν σημαίνει ότι αν έχουμε γονείς free, ότι γεννιόμαστε και είμαστε κι εμείς free, παίρνουμε από 7 γενναίες. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι free το παιδί, το κορίτσι, το αγόρι και να μην θέλει να πει τίποτα. Γι' αυτό να μην συμβουλεύεται και τίποτα, ό,τι θέλει να το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το δάσκαλο πέρα από τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλές. Όχι, αλλά γενικά... Και να παίρνω κατάρες mm-hmm. μετά από τους γονείς mm-hmm. τους. Πάντως θεωρείς ότι όσο πιο ανοιχτός είναι κάποιος με αυτό που θέλει, τόσο πιο πιθανό είναι να καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Ναι, εγώ πιστεύω ο άνθρωπος
γεννιέται με μία δύναμη. Εντάξει, είναι ένα χάρισμα. Όποιος έχει δύναμη, τα καταφέρνει. Όποιος δεν έχει δύναμη, τον βλέπεις αυτοκτονεί, κάνει διάφορες βλακίες στη ζωή του και καταλήγει στη φυλακή, στο χώμα. Να κάνει ένα γάμο το οποίο κρύβει διπλή προσωπικότητα, καταλαβαίνεις. Και να πάρει και πολλούς άλλους ανθρώπους. Ναι, να πάρει και στην καμπούρα του πολύ κόσμο. Δηλαδή, anyway, πρέπει να έχεις δύναμη. Άμα δεν έχεις δύναμη, όχι θράσος, δύναμη. Εσύ από πού αντλείς δύναμη? Από την ψυχή μου. Από σένα είναι όλο... Ναι, δεν γίνεται να αγοράζεις δύναμη από κάποιον άλλο. Μήνα ορφανού. Ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτή την τιμή. Το Μπαν Κούτρα που πίστεψε σε μένα, τους συνεργάτες που κουράστηκαν πάρα πολύ και τους τολαιπώρησα κι εγώ, γιατί δεν είχα ιδέα τι είναι ο σινεμάς και μου το δείξανε πάρα πολύ βαθιά. Που η διαφορετικότητά τους, τους έχει αναγκάσει να είναι στην αφάνεια. Όταν κέρδισες το βραβείο το 2010, ναι, το αφιέρωσες σε όλους τους ανθρώπους που η διαφορετικότητά τους τους κρατάει στην αφάνεια. Αυτούς που πραγματικά αξίζουν, ναι, ναι, ναι. Όχι αυτοί που μπορεί να είναι και να είναι ήδη στον υπάρχον χώρο. Πώς πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που είναι διαφορετικός ή που αισθάνεται διαφορετικός, μπορεί να φύγει από το περιθώριο? Διαφορετικός μπορεί να αισθάνεται ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει μερικά περιτά κιλά. Ακριβώς. Και να βλέπει μια αδύνατη και να την τρώει το μεράκι το πώς θα δυνατήσει, ενώ η κοπέλα θέλει να φάει ένα γουρουνόπουλο. Και καλά θα κάνει να το φάει. Και καλή χώνευση. Λοιπόν, να μην έχουν διασμούς τι θα φάνε και τι θα πιούνε. Το θέμα είναι να περνάς καλά. Τι χαρακτηριστικά να ζητάς από τους φίλους σου? Αυτό, να μην με γελάνε. Καταλαβαίνεις. Τώρα, αν είναι άσχημα, είναι ωραία, αν είναι χοντρή, αν είναι χοντρός, αν είναι αδύνατος, αν είναι σκελετωμένος. Αν... Μπορεί να είναι και πρεζάκιας. Εμένα, αν δεν με ενοχλήσει, δηλαδή όχι αν δεν με ενοχλήσει, εάν δηλαδή δεν αναγκαστεί να μου πάρει κάτι για να... Και αν το έκανε και αυτό, πάλι θα το καταλάβαινα. Γιατί δεν έχει τη γνώση τι πάει να κάνει. Τι κρατάς από την ιστορία της τρέλας? Μόνο το βραβείο. Το οποίο πού είναι? Κάπου εδώ είναι, στο ντουλάπι. Φαίνεται? Όχι. Γιατί? Δεν το είχα δεδομένο. Και όταν κάτι δεν το έχουμε δεδομένο στη ζωή μας και μας έρθει, δεν το ευχαριστιόμαστε. Δεν το ευχαριστιόμαστε, ναι. Και είναι σαν να μην σου άλλαξε και τόσο πολύ τη ζωή αυτή η επιτυχία. Σαν να ήσουν ok και πριν και ναι, μετά και... Ναι, ναι. Δεν υποτιμώ κάτι. Αν είμαι άξια ηθοποιός, θα μου έρθουν και άλλα βραβεία. Σου την είχαν σπάσει λίγο εκείνο? Ναι, ρε, εσύ, πολύ ρε πούστη μου, την είχαν σπάσει πάρα πολύ. Γιατί? Εντάξει, οκ. Okay. Λογικό είναι, από τη στιγμή που δεν είμαι στο χώρο, κάποιοι να είχαν τις να σχετίσει. Τι σε κρατάει στην Αθήνα? Με κρατάει στην Αθήνα πλέον ότι έχω φτάσει στα 33 και έχω κουραστεί. Γιατί έχω κάνει 28 μετακομίσεις. Λοιπόν, 28 μετακομίσεις... Το κοιτάζω καλά-καλά. Είναι πάρα... Ναι, δεν είναι, ναι, τίποτα για μένα. Είναι πάρα πολλά. Έχω κουραστεί. Δηλαδή, ξέρεις κι εγώ, είμαι ένας οργανισμός που κουράζομαι. Και ένας άνθρωπος που όταν βιώνεις πολλά στη ζωή σου... Δηλαδή, κουράστηκα να πηγαίνω εδώ, να γνωρίζω φίλους που μετά τους παρατάω, γιατί πρέπει να φύγω. Δηλαδή, θέλω να έχω τους φίλους μου, να καταστελάξω ένα σημείο. Και αν μου πάνε όλα καλά, να κάνω και μια δική μου επιχείρηση. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει κάπου να κατασταλάξω. Mm-hmm. Και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου και σοβαρό άνθρωπο και με λογική, όπα που κατασταλάζουμε όλοι σε μια πρωτεύουσα που υπάρχουν δουλειές και υπάρχει κόσμος για να κινηθεί χρήμα. Σ' αρέσει κάτι από αυτή την πόλη?
Ναι, μ' αρέσει η Αθήνα. Δηλαδή, μ' αρέσει γενικά η πόλη. Μ' αρέσει η πόλη. Είμαι άνθρωπος της πόλης. Ποια θεωρείς την πιο μεγάλη σου επιτυχία? Αυτό που έγινα. Αυτό είναι. Ναι, και το στηρίζω με νύχη και με δόντια. Το στηρίζεις σαν επιλογή? Ναι, βέβαια. Για μένα πάντα ναι. Μιλάω, ε. Για κανέναν άλλο. Ναι, σε έχει βγάλει στο επόμενο επίπεδο του παιχνιδιού. Ναι, υποστηρίζω και η μεγαλύτερη μου χαρά είναι αυτό που είμαι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω μα γεράσουν εσύ πώς θα είμαι. Ευχαριστούμε. Άντε, καλή συνέχεια. Σαν. Πού πάτε μετά? Παντού. Άντε, φιλιά. Φιλιά. Ήρθε να τράβηξε το πλάνο. Να. Κλείσε μου και την πόρτα τώρα. Να. Φιλιά.